Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Συγχωρήστε μας για παραλήψεις και αλλαγές στην τυπική σειρά της παρουσίασης των φορέων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε και έχουμε εδώ σήμερα όλο τον κόσμο του τουρισμού. Μας δίνει θάρρος και βάρος η παρουσία των ξένων πρεσβειών. Και θα πω επίσης ότι είμαστε διπλά χαρούμενοι, διότι πριν από 2,5 περίπου χρόνια που ξεκινήσαμε την προσπάθεια να γνωριστούμε ξανά από την αρχή με τον κόσμο του τουρισμού, θελήσαμε να ανοίξουμε ένα γόνιμο διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς και κάτι έχουμε καταφέρει. Συμπίπτει η παρουσίαση των θέσεων σήμερα με το τέλος της φετινής τουριστικής περίοδου. Συμπίπτει όμως και με τις πολιτικές εξελίξεις που δρομολογούνται από χτες το βράδυ. Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει και μια άλλη περίοδος με περισσότερο φως για την κοινωνία, με περισσότερο φως και περισσότερες ελπίδες για τον τουρισμό μας. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα στο συνολικό πρόγραμμα, αλλά και το πρώτο πράγμα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό, πρέπει να είναι να πείσουμε την κοινωνία ότι για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα δεν είναι μόνο προεκλογικό όπως όλα τα άλλα μέχρι τώρα από όλους τους άλλους που προεκλογικά κέρδισαν και μετά κυβέρνησαν ξεχνώντας αυτά τα προγράμματα και να το πείσουμε όχι με λόγια, αλλά αν με την ψήφο του ελληνικού λαού γίνουμε κυβέρνηση, με πράξεις ότι επιτέλους ένα πρόγραμμα θα εφαρμοστεί. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει ένα διάλογο χωρίς προαπαιτούμενα από την αρχή. Ένα διάλογο που δεν θα σταματήσουμε να τον επιδιώκουμε όταν ελπίζουμε με τη θέληση του ελληνικού λαού σύντομα θα είμαστε σε κυβερνητική θέση. Νομίζω λοιπόν πως όχι μόνο η σημερινή εκδήλωση αλλά και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό αναδεικνύουν ακριβώς τα παραπάνω. Μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πολιτικού προγραμματικού πλαισίου ανοιχτού και δυναμικού το οποίο θα αλλάξει τους όρους με τους οποίους σήμερα συζητάμε για τον τουρισμό. Το 2012 η προσπάθειά μας ξεκίνησε αμέσως μετά το δεύτερο μνημόνιο μέσα σε μια ζωφερή συγκυρία για την Ελλάδα αλλά και για τον ελληνικό τουρισμό. Ο τουρισμός βίωνε μια παρατεταμένη περίοδο κάμψης δείχνοντας ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είχε εκμετρήσει το χρόνο του και κατέληγε να δρά αρνητικά πλέον για τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, σκότωνε πολλές φορές τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είχε η ίδια η χώρα. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο που περιήλθε ο ελληνικός τουρισμός, η μνημονιακή δικοματική συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αρχικά ήταν τρικοματική, επέλεξε μια συγκεκριμένη συνταγή για να απαντήσει. Μόνο που αυτή η νεοφιλελεύθερη συνταγή όχι μόνο έρχεται στον αντίποδα της προστασίας της εργασίας ή του περιβάλλοντος, αλλά δεν απαντά και στα πραγματικά αναπτυξιακά ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο τουρισμός, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και ερωτηματικά. Και όταν λέω πραγματικά αναπτυξιακά ζητήματα, δεν αναφέρομαι στο περίφημο σχήμα αφίξεις έσοδα, βάσει του οποίου πράγματι, και το λέω δημόσια, καταγράφονται αυξήσεις και σημαντικά δεδομένα. Δεν είναι όμως τα μόνα που πρέπει να λάβουν υπόψη, ούτε καν τα πρωτεύοντα. Για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σημασία έχει η πραγματική εργασία, η ανακατανομή του εισοδήματος, η αναδιανομή του πλούτου, η στήριξη των μικρομεσαίων, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο κοινωνικός χαρακτήρας του κράτους, η έξοδος από το μνημόνιο ουσιαστικά και η έξοδος από την κρίση πραγματικά. Όλα αυτά στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό τα ονομάσαμε εν συντομία τουρισμό με κοινωνική ανταποδοτικότητα. Δηλαδή επιδιώκουμε τη μεγιστοποίηση της συμβολής του τουρισμού στην κοινωνία και στην οικονομία και δεν ικανοποιούμαστε με τη συγκομιδή τουριστικών εισπράξεων και την αύξηση του αριθμού των τουριστών και μόνο. Αυτόν τον τουρισμό οραματιζόμαστε και αυτόν θέλουμε να οικοδομήσουμε με τις δυνάμεις της κοινωνίας. Ο τουρισμός τώρα στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει τουρισμός εκτός πλαισίων ανασυγκρότησης και εκτός χώρας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επικρέμαται και να αιωρείται. Για μας, με τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, το 2014 δηλαδή, αναμένεται να αποτελέσει χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα από άποψη αφίξεων. Και όχι μόνο για μας. Το δέχονται όλοι. Ωστόσο, βλέπουμε μια μεγάλη αντίφαση, αφού η εμπορική κίνηση στους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς
παρά την αύξηση των αφήξεων, είναι είτε στάσιμη είτε πεσμένη. Ο πρώτος και κύριος λόγος λοιπόν για τον οποίο, κατά την άποψή μας, οι αριθμοί δεν φέρνουν την ευτυχία, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη που δεν αποτελεί μέρος της συνολικής ανάπτυξης της οικονομίας και είναι σε μεγάλο βαθμό αποσυνδεμένη με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της παραγωγής στην χώρα μας. Με λίγα λόγια, το ελληνικό τουριστικό προϊόν κατασκευάζεται αλλού, αφού τα συστατικά στοιχεία της τουριστικής κατανάλωσης είναι εισαγόμενα, καταναλώνεται στην Ελλάδα και αποφέρει πολύ λιγότερα στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες από το αναμενόμενο, από αυτό που θα έπρεπε. Παράλληλα, ο τοπικός περιβαλλοντικός, παραγωγικός, κοινωνικός και πολιτισμικός ιστός αλλοιώνεται, ενισχύοντας το φαινόμενο της τουριστικής μονοκαλλιέργειας και των τουριστικών χωριών που αποκόπτονται από τον τοπικό πληθυσμό. Για εμάς, δεν πρέπει η οικονομία και η παραγωγή να τουριστικοποιηθεί, η Ελλάδα να γίνει τουριστική αποικία και ο τουρισμός να θεωρείται άλλοτε μονόδρομος διεξόδου από την κρίση και άλλοτε βαριά βιομηχανία. Η αιμονή των κυβερνητικών εκπροσώπων στον όρο βαριά βιομηχανία κρύβει είτε επιπολαιότητα είτε ύστερες σκέψεις. Και η κυβερνητική εκπρόσωπος που προχτές κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού στη Βουλή προσπάθησε να παραποιήσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό, έκανε μια διαστρέβλωση, έκανε μια καρικατούρα για να μπορέσει να απαντήσει. Δεν μπορεί όμως να απαντήσει στην πραγματική εικόνα που παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό εντάσσεται αυστηρά στα πλαίσια της πρότασης για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου εθνικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης από το Υπουργείο Τουρισμού, ενταγμένο όμως στα πλαίσια του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου και το οποίο θα εξειδικεύεται σε επιμέρους περιφερειακά σχέδια ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου, κρίσιμος θα είναι ο ρόλος της κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συλλογικών φορέων, των συνεργειών ανάμεσα στα Υπουργεία και της διαβούλευσης με την κοινωνία. Ένα σημαντικό θέμα είναι η βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο αποσπασματικός και ελληματικός χωροταξικός και οπολοδομικός σχεδιασμός δεκαετιών, ενδεικτικό είναι το μοντέλο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, οδήγησε σε αυθαιρεσίες, καταπατήσεις και στην περιβαλλοντική υποβάθμιση των τουριστικών προορισμών. Είναι η ίδια λογική που οδήγησε πολλούς τουριστικούς προορισμούς στον κορεσμό, υπονομεύοντας εν τέλει κάθε προοπτική βιωσιμότητάς τους. Είναι η ίδια λογική που διέτρεξε δύο νόμους του Υπουργείου Τουρισμού τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια και η οποία εκδηλώθηκε ακόμα πιο έντονα με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα δάση και τους ιδιαλούς πριν από μερικούς μήνες. Είναι η ίδια λογική που οδήγησε την Ισπανία να βλέπει το 75% των παραλιών της να θάβονται κάτω από τόνους μπετών και να γνωρίζει μια τεράστια εκτιμοτομεσητική φούσκα. Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των ευρύτερων περιοχών, των τουριστικών προορισμών, δηλαδή των περιβαλλοντικών, των ενεργειακών, των παραγωγικών δυνατοτήτων τους, θα καθορίσει τον προσανατολισμό της τουριστικής ανάπτυξης. Τίποτα από αυτά όμως δεν είναι εφικτό αν δεν, πρώτον, επανακαθοριστούν οι χρήσεις γης. Δεύτερον, αν δεν ολοκληρωθεί το εθνικό χτιματολόγιο, αν δεν καταρτιστεί ένα νέο εθνικό χωροταξικό σχέδιο, μέρος του οποίου θα είναι το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Αν δεν αξιολογηθούν οι τουριστικοί πόροι και δεν επανακαθοριστούν τόσο η έννοια του κορεσμού, όσο και οι καθορισμένες μέχρι σήμερα κορεσμένες τουριστικά περιοχές, ώστε να προστατευτεί το ίδιο το μέλλον τους. Η στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας, που αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν, για μας είναι ένα πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θεωρητικά, κύριοι ωφελούμενοι από την ευημερία των αριθμών, θα έπρεπε να είναι οι επιχειρηματίες του τουρισμού. Όμως βρισκόμαστε μπροστά στο παράδοξο, χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις να ακροβατούν ανάμεσα στην επιβίωση και στο λουκέτο, παρά την αύξηση των αφήξεων. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε διογκωμένα ζητήματα ανισοκατανομής του εισερχόμενου τουριστικού εισοδήματος. Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το παραδέχονται σχεδόν όλοι,
Όμως, όσο αυτές στραγγαλίζονται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, την κρατική εύνοια προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με θεσμικές παρεμβάσεις στο χωροταξικό, στο επενδυτικό, στο φορολογικό πλαίσιο, που μόνο αυτές οι μεγάλες δηλαδή μπορούν να αξιοποιήσουν, και την ταξική φορολογική πολιτική παραδίπλα, τότε κανένα εναλλακτικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να έχει αποτελέσματα. Η πολύ μικρή, η μικρή και η μεσαία τουριστική επιχειρηματικότητα θα συμβάλλει ενεργά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό. Γι' αυτό οφείλουμε να θεσμοθετήσουμε τη συμμετοχή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να επιδιώξουμε την εξασφάλιση βιώσιμων όρων για αυτή. Υπ' αυτό λοιπόν το πρίσμα προτείνουμε πρώτον την ίδρυση τουριστικού επιμελητηρίου ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή μετατροπή του υπάρχοντος ξενοδοχειακού επιμελητηρίου σε τουριστικό και τη θεσμική του συνεργασία με όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια μεγάλη συνένεση όχι μόνο από φορείς και την κοινωνία αλλά και από την ίδια τη λογική. Είναι σαν να λέγαμε δηλαδή ότι στην Ελλάδα υπάρχει το ΤΕΕ, αλλά έχει μόνο ας πούμε τους αρχιτέκτονες και τους ηλεκτρολόγους, δεν έχει τους υπολείπους. Είναι ένα από τα παράξενα, τα ελληνικά παράδοξα, θα έλεγε κανείς. Επίσης προτείνουμε τη ρύθμιση των οφειλών των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα και άλλες ιδιαιτερότητες, αντί της κατάσχεσης περιουσιών και επιχειρήσεων. Ενδεικτικό είναι πως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά 20% ο όγκος των χρεών των μικρότερων ξενοδοχείων στις τράπεζες. Προτείνουμε επίσης την κρατική ενθάρρυνση και ενίσχυση για τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό λειτουργικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Προτείνουμε τη μείωση συντελεστών του ΦΠΑ στις άμεσα ή έμεσα συνδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις. Εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Η πρόσφατη εξαγγελία της κυβέρνησης για αύξηση του ΦΠΑ, όποιον και σκοπεύει να εκβιάσει, μας βρίσκει αντίθετους. Κατά την άποψή μας, δεν είναι μόνο ότι δυναμητίζει τις προκρατήσεις, δεν έχει γίνει αντικείμενο διαβούλευσης και έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία. Και σωστό να ήταν το μέτρο, θα σοκάριζε τόσο που θα καταντούσε λάθος. Σε αυτή την κατάσταση τίθεται ερώτημα αν θέλουμε ή δεν θέλουμε βιώσιμες επιχειρήσεις, και αυτό βέβαια το απευθύνουμε στην κυβέρνηση και έχει λογικό αίρεσμα αυτό που λέμε. Με αυτή την έννοια, οποιοδήποτε φορολογικό μέτρο στοχεύει ευθέως στη μικρή επιχείρηση, θεωρούμε ότι είναι ταξικά άδικο και επιδιώκει να δημιουργήσει νέα περιθώρια συσσόρευσης για τους μεγάλους, αφού η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί εύκολα να απορροφήσει την αύξηση του ΦΠΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν εντάσσει το θέμα του ΦΠΑ σε ένα συνολικότερο φορολογικό σύστημα που έχουμε περιγράψει πώς πρέπει να είναι, απλό, δίκαιο, για να είναι και αποτελεσματικό και να φέρνει και έσοδα. Σταθερό λοιπόν και δίκαιο, με αναπτυξιακά και αναδυναμητικά χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς, που αν έχει αυτές τις προϋποθέσεις τότε μπορεί πράγματι να συμβεί, ενώ μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να κάνει όχι λύση, αλλά ούτε βήματα σε αυτό το θέμα. Για την επιμήκυνση που το θεωρούμε από τα σοβαρότερα ζητήματα, γιατί αν έχουμε επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, σημαίνει ότι με τις υποδομές, με τα κεφάλαια και με τα υπόλοιπα που έχουμε, τα διπλασιάζουμε ή και τα τριπλασιάζουμε για ορισμένες περιοχές, που αυτό σημαίνει πολλαπλασιασμό με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον, τις επενδύσεις, δεν θα χρειαστεί άλλα κεφάλαια, ίσως μικρά μόνο. Και λέμε λοιπόν ότι είναι κρίσιμος ο παράγοντας της εποχικότητας. Εδώ ενδεικτικά φέρνω ως παράδειγμα τη μελέτη του ΙΤΕΠ, όπου η Ελλάδα το 2013 είχε το 22% των ετήσιων αφίξεων, το 24% των ετήσιων διανυκτερεύσεων και το 24% των ετήσιων εισπράξεων μόνο τον Αύγουστο. Αυτό αν δεν είναι ανισορροπία και αν δεν θέλει διόρθωση, τότε νομίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα πρέπει να κάνουμε άλλο. Δεδομένου ότι 2 μήνες δουλειά το χρόνο δεν φτάνουν για να καλύψουν τις φορολογικές, ασφαλιστικές και δανειοληπτικές υποχρεώσεις, αλλά και το λειτουργικό και το μισθολογικό κόστος, ιδιαίτερα για τις μικρές αλλά και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οφείλουμε να δούμε πώς στην πράξη θα πετύχουμε την επιμήκυνση με στόχο ακόμα και στο 12μήνο. Ο πρώτος άξονας από τους 3 που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν για να έχουμε την επιμήκυνση είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εδώ μεγάλα περιθώρια
μεγάλοι δρόμοι που δεν έχουν ανοίξει. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχουν διακηρύξει πολλά και έχουν καταφέρει ελάχιστα και ίσως κάνω και κομπλιμέντα όταν λέω ότι έχουν επιτύχει έστω και αυτά τα ελάχιστα. Δηλαδή στη ρύθμιση των χωροταξικών, των χρηματοδοτικών, των θεσμικών και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που στόχο έχουν να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν το μαζικό τουρισμό. Συνήθως, οι ειδικές μορφές τουρισμού γίνονται αντικείμενο κλειστών, οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων, όπου εκ νέου τα ωφέλη του τουρισμού δεν διαχέονται στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα έχουμε ωφέλη από τον ιατρικό κυρίως και τον ιαματικό όμως τουρισμό, όταν οι εγκαταστάσεις του καταραίοντος ΕΣΥ και οι ιαματικές πηγές παραχωρούνται για ένα κομμάτι ψωμί. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός υπαίθρου όταν βάλεται με αυτόν τον τρόπο η μικρογεωιδιοκτησία? Πώς θα αναδειχθεί ο πολιτισμός μας όταν η συντριπτική πλειονότητα των πολιτιστικών πόρων είναι σε υποβάθμιση και απαξίωση? Πώς θα σχεδιάσουμε τον αθλητικό τουρισμό όταν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα όσες κληρονομήσαμε το 2004, χυμάζουν και είναι σχεδόν άχρηστες πλέον? Απέναντι στο σχέδιο του μαρασμού και του ξεπουλήματος, στρατηγική προτεραιότητα για μια κυβέρνηση της αριστεράς αποτελεί ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού με προτεραιότητα και κατεύθυνση τις ήπιες μορφές ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει υψηλό απόθεμα τουριστικών πόρων, και φυσικών και ιστορικών και πολιτισμικών και κοινωνικών, και μπορεί να ανασυνθέσει και να διαφοροποιήσει ουσιαστικά το τουριστικό της προϊόν. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν επιτέλους και διακρατικές συμφωνίες με ασφαλιστικά ταμεία χωρών του εξωτερικού, αλλά και άλλες τέτοιες ιδέες που δεν είναι της ώρας να αναπτύξουμε, αλλά έχουμε στην σκέψη και έχουμε και ένα πεδίο πάνω στο οποίο με ειδικούς ανθρώπους το δουλεύουμε και μπορούμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα και συμπεράσματα. Συμπεράσματα και αποτελέσματα. Ο δεύτερος άξονας για την επιμήκυνση είναι η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Προτείνουμε τον επαναπροσδιορισμό και τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου διενέργειας όλων των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, παράλληλα με την επανασύσταση των οργανισμών εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας. Ο θεσμός του κοινωνικού τουρισμού παραδοσιακά προσφέρει προσιτές διακοπές, τις οποίες φέτος, να θυμίσω, ότι στερήθηκαν οι 3 στους 4 Έλληνες, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΚΑ. Συντηρεί σε υψηλά επίπεδα τον εγχώριο τουρισμό και αμβλύνει σημαντικά τα φαινόμενα τόσο της εποχικότητας, όσο και της συγκέντρωσης και της συσσόρευσης. Πρέπει επομένως να ενισχυθεί και όχι να αποτελεί λύση ανάγκης για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων και τους εργαζόμενους. Τέλος, ο τρίτος άξονας για την άμβληση της εποχικότητας είναι η συνεργατική και η συνεταιριστική οικονομία. Επιδιώκουμε τοπικές συμφωνίες και συνέργειες με τη συμμετοχή των τοπικών τουριστικών παραγωγικών μονάδων και των φορέων, καθώς και τη συμμετοχή του κοινωνικού τομέα μέσω της ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, συνεργατικών εταιρικών σχηματισμών και εταιρικών σχημάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πράγματα που είναι καινούργια αλλά έχουν τεράστια περιθώρια. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων, η προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη των τουριστικών πόρων και υποδομών και η εδραίωση μιας νέας κουλτούρας συνεργασιών ανάμεσα σε μη ομοειδείς κλάδους που δρούν συμπληρωματικά στη σύνθεση του τουριστικού προϊόντος. Για τις τουριστικές επενδύσεις τώρα, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Κρίσιμο στοίχημα για μια κυβέρνηση της αριστεράς θα αποτελέσει η χρηματοδότηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, και εδώ όμως έχουμε ένα θέμα κυρίως πολιτικής βούλησης. Αυτό έχει αποδειχτεί από τα μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, η ένταξη επιχειρήσεων στους επενδυτικούς νόμους ευνοούσε τις μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιοχές, σημειωτέων βεβαίως ότι τα πραγματικά ποσά που όντως εκταμιεύονταν εν τέλει υπολείπονταν από αυτά που αναφέρονταν στους προϋπολογισμούς, και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό το ξέρουν πάρα πολύ καλά, λόγω αλλεπάλληλων τροποποιήσεων, καθυστερήσεων ή και ελλείψεων στις υποδομές. Εν τέλει, το σύστημα των κρατικών εγγυήσεων και ενισχύσεων μέχρι τώρα κατέληγε να μεταβιβάζει τους επιχειρηματικούς κινδύνους στο κοινωνικό σύνολο, να δημιουργεί χαμηλή προστιθέμενη αξία και περιβαλλοντοκτόνα δόμηση και να διωγγώνει περαιτέρω τις ανισότητες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το βλέπουμε. Αυτή η στρατηγική επενδύσεων και προσανατολισμού εντείνεται ακόμα και
όλο και περισσότερο, αν υλοποιηθούν οι διακηρυγμένες προτάσεις της κυβέρνησης για τη δημιουργία 150.000 νέων κλινών σε τετράστερα-πεντάστερα ξενοδοχεία και τον συγχρονισμό άλλων 100.000. Σε συνδυασμό με την εφαρμοζόμενη πολιτική στη φορολόγηση, στις αδειοδοτήσεις και στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, μιλάμε πλέον για τη δημιουργία ενός νέου τουριστικού επιχειρηματικού χάρτη στην Ελλάδα. Με βάση αυτά, πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα διαθέσιμα κονδύλια και να διατεθούν ισότιμα και παράλληλα να αναπτυχθούν και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεδομένου λοιπόν πως ο τουρισμός έχει πραγματική προοπτική, όσο στηρίζονται και οι άλλοι παραγωγικοί τομείς, προστατεύεται το περιβάλλον και αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας, στο πλαίσιο των γενικότερων λοιπόν δυνατοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ και των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για το τραπεζικό σύστημα, εξετάζουμε σοβαρά το ενδεχόμενο της ύπαρξης αναπτυξιακής τράπεζας υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο με το μετασχηματισμό μιας υπάρχουσας ή τη δημιουργία μιας νέας τράπεζας. Θα αναμορφωθεί εκ βάθρων το επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ευνοούσε συστηματικά εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία τις μεγάλες, πολύ μεγάλες τουριστικές επενδύσεις μαζικού χαρακτήρα. Θα αναμορφωθεί συνολικά ο νόμος για την κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, ώστε να συμπεριληφθούν στις προβλέψεις του σκοποί και δραστηριότητες τουριστικής φύσεως, μέσω των οποίων μπορούν να υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και παραγωγικού σκοπού, που δεν πρόβλεπε ο μέχρι τώρα νόμος όπως τον είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τέλος, στόχος μας είναι η χώρα να αποσυνδεθεί από τις προβλέψεις αιρεσιμοτήτων του νέου προγράμματος 2014-2020, οι οποίες εξαρτούν τη ροή της χρηματοδότησης από την επίτευξη συγκεκριμένων μακροοικονομικών μεγεθών. Για τα αναπτυξιακά εργαλεία που το θεωρούμε πολύ βασικό ζήτημα, λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια και πολιτική για τις πύλες εισόδου. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αλλάξω λίγο σελίδα και να έρθω πάλι στην επικαιρότητα. Πρόσφατα η κυβέρνηση επέλεξε την παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή η πρωτοβουλία αποτέλεσε τη συνέχεια μιας πολυετούς πλέον στρατηγικής ιδιωτικοποιήσεων με όρους ξεπουλήματος, και δεν είναι βαριά η λέξη, ίσως δεν αποδίδει και όσο πρέπει την πραγματικότητα, η οποία περιλαμβάνει αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικές πηγές. Μάλιστα, ακόμα και οι πιο νυφάλιες οικονομοτεχνικές αναλύσεις καταδεικνύουν την αποτυχία του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, τα έσοδα των οποίων δεν αντιστοιχούν ούτε στο ελάχιστο στις δυνατότητες αξιοποίησής τους, με άλλον τρόπο δημόσια. Αν στο παραπάνω προσθεθεί η απαράδεκτη και εκτός των άλλων και αντιτουριστική σύμβαση του Ελευθέριος Βενιζέλος, του αεροδρομίου, και η μετάβαση των αερομεταφορών από το καθεστώς του κρατικού μονοπωλίου στο καθεστώς του ιδιωτικού μονοπωλίου, μπορούμε να μιλάμε πλέον για ένα αφοπλισμό του κράτους από αναπτυξιακά εργαλεία. Προτείνω να κοιτάξουμε λίγο στα ανατολικά και να δούμε τη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Η Turkish Airlines, ο Τούρκικος αερομεταφορέας, στη διαχείριση του οποίου το κράτος συμμετέχει καταλυτικά, είναι μέσα στις 5-10 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη κατασκευάζεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον πλανήτη σε δυναμική επισκεψιμότητα. Ένα αεροδρόμιο που στοχεύει να αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών. Τέλος, μαρίνες και λιμάνια κονδικού χαρακτήρα περνάνε σε χέρια τουρκικών εταιριών, εγώ θα έλεγα το ίδιο και αν ήταν σουηδικών ή οποιονδήποτε άλλων. Όλα αυτά όμως ονομάζονται στρατηγικός έλεγχος των μεταφορών και των πυλών εισόδου. Επιπλέον, στη μεγάλη εικόνα, χωρίς την παραμικρή διάθεση εθνικού ανταγωνισμού, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως τα παραπάνω, όπως και μια σειρά άλλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών κινήσεων, καταλήγουν να δορυφοριοποιούν την Ελλάδα και να μικραίνουν το ρόλο της, ελείψη μάλιστα μιας σταθερής πολιτικής για τις πύλες εισόδου. Αυτή η στρατηγική έχει αφοπλίσει την Ελλάδα, το κράτος, από οποιασδήποτε γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει στον τομέα του τουρισμού. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για εθνική στρατηγική, πρέπει να ξαναδούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη διαχείριση αυτών των αναπτυξιακών στρατηγικών εργαλείων, με κύριο πρόσωπο πλέον το δημόσιο κοινωνικό έλεγχο. Έτσι, η τουριστική στρατηγική της κυβέρνησης αριστεράς θεμελιώνεται μέσω του σταματήματος του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, οικοδομείται μέσω της επανεξέτασης των συμβάσεων παραχώρησης, χρήσης και ιδιοκτησίας που υπογράφηκαν με τα μνημόνια και την ανάκτηση της δημόσιας τουριστικής περιουσίας, όπου το απαιτεί η ανάγκη χρηματοδότησης των τουριστικών πολιτικών.
αναπτύσσεται μέσω της ίδρυσης δημόσιου κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών ενάντια στις μονοπωλιακές τάσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και στα φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών. Της εξέτασης των μεσομακροπρόθεσμων δυνατοτήτων ύπαρξης δημόσιου εθνικού αερομεταφορέα, ψάχνουμε να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει αυτό, του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός σύγχρονου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα. Και νομίζω το επόμενο βήμα, λογικό, είναι η δημόσια διοίκηση, δηλαδή το Υπουργείο, ο ΕΟΤ, η προβολή και άλλες λειτουργίες, πώς μπορούν να ανακατασκευαστούν, πώς μπορεί να γίνουν αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο η δημόσια περιουσία τουριστική ημί που ιδιωτικοποιήθηκε σε αυτά τα χρόνια του Μνημονίου και με τις πολιτικές συνεροφιλελεύθερες. Είναι και ολόκληρες πολιτικές που ιδιωτικοποιήθηκαν. Μιλάμε για τη δραστική και ταχύτατη θεσμοθέτηση της παραχώρησης λειτουργιών που μέχρι πρότινος ανήκαν στο κράτος και στήριζαν την τουριστική μας ανάπτυξη, marketing, προβολή και διαφήμιση, έρευνα, περιφερειακή ανάπτυξη κτλ. Παραδόθηκαν λοιπόν όλα αυτά και χάθηκαν από την διοίκηση και από την προσπάθεια που θα μπορούσε να κάνει και την αξιοποίηση που θα μπορούσε να κάνει η πολιτική, το ίδιο το κράτος, οι κυβερνήσεις. Μεγάλο μέρος των λειτουργιών ανήκε στον ΕΟΤ, ο οποίος απαξιώθηκε, τεμαχίστηκε, υποβαθμίστηκε στα όρια της διάλυσης, παρά την ιστορία που έχει των πολλών δεκαετιών, που συσσόρευσε εμπειρία και τεχνογνωσία. Βεβαίως, το επιχείρημα της διαφοράς για τον ΕΟΤ υπάρχει, διαφορά υπάρχει, αλλά η ευθύνη είναι πολιτική, διότι κάποιοι καθόριζαν την πολιτική του ΕΟΤ, διόριζαν τις διοικήσεις και είχαν τον έλεγχο που δεν τον εξασκούσαν. Είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και ξεκάθαροι όταν λέμε πως η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ δεν κατευθύνθηκε προς την ενίσχυση ενός άλλου δημόσιου φορέα, του Υπουργείου Τουρισμού, με όσα ζητήματα θα είχε και αυτό. Και σε αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο, αντί να παγιώσει μια στρατηγική δυναμική, κατέληξε γραφείο διεκπεραίωσης αιτημάτων του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου, με όχημα μάλιστα μια χαόδη τουριστική πολυνομία, η οποία εντοπίζεται σε δεκάδες άσχετα με τον τουρισμό νομοσχέδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τόσο την αυτόνομη θεσμική και αναπτυξιακή υπόσταση του Υπουργείου Τουρισμού, όσο και την αναδιάρθρωση ενός ισχυρού και με ουσιαστικές λειτουργίες εποπτευόμενου φορέα του ΕΟΤ. Επιπλέον, θα άρουμε τις αλληλεπικαλύψεις και συναρμοδιότητες, θα αναμορφώσουμε και θα κωδικοποιήσουμε την τουριστική νομοθεσία με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού, θα ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες του ΕΟΤ μέσω της συνεχούς εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προώθησης και προβολής που θα εγκρίνεται από το Υπουργείο, θα εξασφαλίσουμε την εκπροσώπηση του Υπουργείου και του ΕΟΤ σε επιλεγμένους φορείς, όπως π.χ. στο Φεστιβάλ Αθηνών, θα εγγυηθούμε την επαρκή στελέχωση των γραφείων εξωτερικού και των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού μέσω αξιοκρατικών διαφανών διαδικασιών υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ. Αφήσαμε τελευταίο το κεφάλαιο εκπαίδευση-εργασία και βάζουμε την εκπαίδευση και την εργασία μαζί, διότι πιστεύουμε ότι είναι το εφαλτήριο για να μιλήσουμε και να πετύχουμε την ποιότητα στον τουρισμό. Δίνουμε λοιπόν μεγάλη σημασία στον παράγοντα άνθρωπο, στα χέρια που παράγουν το περίφημο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Θεωρούμε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία τα μεγαλύτερα θύματα των πολιτικών πρωτοβουλειών των κυβερνήσεων και των πολιτικών ηγεσιών του τουρισμού επί μνημονίου. Απ' τη μια η πρωτοφανής ανεργία, η ελαστικοποίηση της εργασίας, η κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και συλλογικών συμβάσεων, η παράλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, οι μειώσεις μισθών και επιδομάτων και το όργιο μαύρης εργασίας εξειδικεύεται στον τουρισμό μέσω του αποκλεισμού εργαζομένων από το επίδομα ανεργίας, της αντικατάστασης της εργασίας από τα αναχώματα στην ανεργία τύπου βάουτσερ και πρακτικής άσκησης και της απελευθέρωσης επαγγελμάτων, χαρακτηριστικό παράδειγμα η ξεναγή, και συμπυκνώνεται στις γνωστές συνθήκες γαλέρας. Από την άλλη, η ριζική κατάργηση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπεφρασμένη κυρίως μέσω της διάλυσης του ΟΤΕΚ, άνοιξε το δρόμο για την παροχή χαμηλών υπηρεσιών και την εκχώρηση της κρισιμότατης αρμοδιότητας της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής εξ ολοκλήρου στον ιδιωτικό τομέα, πολλές φορές μάλιστα συνοδευόμενη με το ξεπούλημα
της τεράστιας αξίας ακίνητης περιουσίας του ΟΤΕΚ. Η αριστερά αποθέσει αρχές, αλλά και αντίληψης της συγκυρίας, δεσμεύεται να προστατεύσει τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Όλες μας οι προσπάθειες στοχεύουν στον στόχο της πλήρους σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης, στην εξάλληψη φαινομένων που αποσκοπούν αποκλειστικά στη μείωση του εργασιακού κόστους με όποιο τίμημα και στην απόρριψη της νεοφιλελεύθερης επικαιροποίησης και μοντερνοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Όσο για την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, στοχεύουμε στην παραγωγή αποφύτων με εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες, καθώς και σφαιρική αντίληψη του τουριστικού προϊόντος. Εν τέλει, η τουριστική εκπαίδευση οφείλει να βασίζεται στον επανασχεδιασμό του όλου συστήματος, εκπαίδευση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση, απασχόληση στον τουρισμό, ως εργαλείο για την προώθηση και ανάπτυξη ενός τουριστικού μοντέλου που θα απαντά στις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις που σημειώνονται στον τουρισμό. Εκτός λοιπόν από την αποκατάσταση μισθών επιδομάτων, συλλογικών συμβάσεων, ακύρωση αντιλαϊκών και αντεργατικών νόμων και την καθιέρωση ενιαίου λυκείου θεωρίας και πράξης και του ενιαίου δημόσιου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποκαταστήσει την εργασιακή αξιοπρέπεια στον τομέα του τουρισμού με βάση την αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσει το ελληνικός τουρισμός με ποιότητα έναντι των τουρισμών, χωρίς η ποιότητα αυτή να αντανακλά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας. Θα διευκολύνει την απρόσκοπτη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα, θα συνδέσει την αδειοδότηση και τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων με ρήτρες προσωπικού και απασχόλησης, θα ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, θα καταργήσει την απορρίθμιση του επαγγέλματος του ξεναγού, θα εντάξει τον τουρισμό ως αυτόνομο γνωστικό κλάδο στο γενικότερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και θα εξασφαλίσει τη θεσμική εκπροσώπηση στη λειτουργία του από το Υπουργείο Τουρισμού. Σαν επίλογο θα σας έλεγα ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται για τον τουρισμό, στηρίζεται στο γενικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να επισημάνω πως στη Θεσσαλονίκη ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ένα πρόγραμμα σαφές, στοχευμένο και κοστολογημένο. Παράλληλα, το συνολικότερο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική ανασυγκρότηση ήδη έχει αρχίσει και παρουσιάζεται εξειδικευμένο στις 13 περιφέρειες της χώρας, δίνοντας και μια άλλη διάσταση, την περιφερειακή, που νομίζουμε ότι λείπει σε μια χώρα που την έχει ανάγκη, γιατί η Ελλάδα την αυτοδιοίκηση δεν την έχει ανάγκη όπως οι υπόλοιπες χώρες, αλλά την έχει 2 ή 3 φορές, λόγω του ότι είναι η πιο νησιωτική χώρα και το υπόλοιπο σχεδόν όλο είναι ορεινό και ελάχιστο είναι παιδινό. Έχει τις ομορφιές και έχει επίσης τη φύση, και έχει επίσης και το ότι συνδέει 3 υπήρους και 3 πολιτισμούς, είναι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και όλα αυτά παραμένουν αναξιοποίητα γιατί άλλοι άλλες προτεραιότητες έχουν. Η πρόταση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό εντάσσεται μέσα σε αυτή τη λογική. Πολλές από τις προτάσεις μας υπήρχαν στην κοινωνία εδώ και καιρό, εμείς όμως τις κάνουμε πολιτικό πλαίσιο και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Είναι μια πρώτη δέσμη συμπερασμάτων από τη διαβούλευση και το διάλογο που προσπαθήσαμε εδώ και 2,5 χρόνια να ανοίξουμε με την κοινωνία, με ημερίδες, με συναντήσεις, με εκδηλώσεις και έχω να πω ότι είναι τιμητικό για μας ότι με τους περισσότερους από εσάς δεν έχουμε συναντηθεί μόνο μία φορά αλλά περισσότερες και κυρίως ότι είχε αξία διότι είχαν ουσιαστικά συμπεράσματα αυτές οι συναντήσεις. Όπως επίσης να πούμε ότι η διάβλη επικοινωνίας μας με την κοινωνία θα πρέπει να παραμένουν πάντα ανοιχτοί και έτσι ανοιχτό και δυναμικό πρέπει να είναι το προγραμματικό μας πλαίσιο για τον τουρισμό. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι αν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ συντελέσουν στο να έχει ο τουρισμός τον προωθητικό εκείνο ρόλο που μπορεί, τότε κερδισμένοι θα είναι όχι μόνο η αριστερά, αλλά κυρίως ο κόσμος του τουρισμού και η ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και πριν και σήμερα, για την προσοχή σας και ελπίζουμε και για τη μελλοντική σας συμβολή στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.